Λέγομαι Θεκλαγιώνη, είμαι κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος και σε καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεο του διαιτολογικού καναλιού My NutriPlan. Στο σημερινό βίντεο θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε τα διαφορετικά είδη πείνας. Πριν ξεκινήσουμε, έχω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Σου έχει τύχει με το που τελειώσει το γεύμα σου να ζητάς να φας κάτι γλυκό? Ή επίσης όταν είσαι στεναχωρημένη να θες να καταφύγεις τη σοκολάτα που έχεις στο ψυγείο ή στο παγωτό της καταψυξής σου? Επίσης, όταν πηγαίνεις σινεμά, μπορείς να αντισταθείς τη μυριωδιά των popcorn? Ή όταν οι φίλοι σου παραγγέλνουν, εσύ τρως ακόμα και αν δεν πεινάς? Και τέλος, όταν βαριέσαι στο σπίτι, πιάνεις συχνά τον εαυτό σου να ανοιγοκλίνεις το ψυγείο? Όλα αυτά αποτελούν διαφορετικά είδη πείνας, τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Και σίγουρα σε όλο αυτό δεν είσαι μόνος σου. Καθώς, σύμφωνα με μελέτες, το 70% των ανθρώπων όταν αγχώνονται καταφεύγουν στο ψυγείο και στο φαγητό και καταναλώνουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Επίσης, όταν η καιρή είναι δύσκολη, η οικονομία παραπέει και το μότο που κυριαρχεί είναι ότι μετράει το σήμερα, τότε τείνουμε να καταναλώνουμε 40% περισσότερο φαγητό. Ξεκινάμε λοιπόν με την πραγματική πείνα. Την πείνα η οποία δημιουργείται επειδή έχουμε αρκετές ώρες να φάμε και ο οργανισμός μας ζητάει ενέργεια. Αυτή η πείνα εμφανίζεται σταδιακά, συνήθως 3 με 4 ώρες μετά το τελευταίο μας γεύμα και μπορεί να έχουμε και κάποιες σωματικές ενοχλήσεις όπως είναι το γουργούρισμα στην κοιλιά μας. Στην πραγματική πείνα, ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα αναμονής μέχρι να φάει. Υπάρχει ποικιλία στα τρόφιμα τα οποία καταναλώνει και η κατανάλωση τροφίμου σταματάει όταν επέρχεται ο κορεσμός. Όταν λοιπόν καλύπτουμε αυτήν την πραγματική πείνα. Επίσης, υπάρχει επιλεκτική κατανάλωση φαγητού και η ικανοποίηση αυτής της πραγματικής πείνας έρχεται χωρίς την συνοθεία ενοχών και τύψεων. Αντίθετα, στην συναισθηματική πείνα, το άτομο προσπαθεί ασυνείδητα να καλύψει έντονα συναισθήματα όπως είναι ο φόβος, η στεναχώρια, η λύπη, το άγχος και το στρες, καταναλώνοντας πολύ μεγάλες ποσότητες φαγητού. Η συναισθηματική πείνα λοιπόν εμφανίζεται ξαφνικά, από τη μία στιγμή στην άλλη, και το άτομο έχει επιθυμία για συγκεκριμένες τροφές οι οποίες συνήθως είναι πλούσιες σε θερμίδες, σε λιπαρά ή σε ζάχαρη και είναι συνήθως κενές θρεπτικά συστατικά όπως μπορεί να είναι τα πατατάκια, τα γαριδάκια, η σοκολάτα, τα κουρασάν κτλ. Το άτομο δεν μπορεί να περιμένει να φάει, θέλει να φάει εδώ και τώρα και επίσης συνεχίζει την κατανάλωση φαγητού ακόμα και αν έχει χορτάσει. Η κατάποση του φαγητού λοιπόν γίνεται αυτόματα, χωρίς το άτομο να αντιλαμβάνεται τις ποσότητες που καταναλώνει και όταν σταματήσει η κατανάλωση φαγητού έρχονται στο προσκήνιο οι ενοχές και οι τύψεις. Η ψυχαναλήτρια Σούζι Όρμπαχ έχει αναλύσει και μελετήσει 8 είδη διαφορετικής πείνας. Η κοινωνική πείνα είναι όταν συνδέουμε την κοινωνικότητά μας και την βόλτα με τους φίλους μας με το φαγητό, ακόμα και αν μόλις έχουμε φάει και δεν πεινάμε. Εορταστική πείνα είναι η πείνα που νιώθουμε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, που ενώ δεν έχουμε ανάγκη από το να φάμε κάτι, σκεφτόμαστε ότι πρέπει να φάμε μόνο και μόνο επειδή είναι κάποια γιορτή. Στοματική πείνα είναι η πείνα που νιώθει ένα άτομο και θέλει να βάλει κάτι στο στόμα του, ακόμα και αν δεν πεινάει. Ενώ προληπτική πείνα είναι η πείνα που σκέφτεσαι ότι θέλεις να φας κάτι, μήπως πεινάσεις στη συνέχεια. Η πείνα της αποζημίωσης είναι όταν μετά από μια δύσκολη μέρα σκέφτεσαι ότι σου αξίζει να φας. Ενώ η πείνα της ευχαρίστησης είναι όταν σκέφτεσαι να φας κάτι σαν μέσο να αισθανθείς όμορφα και ευχάριστα. Η πείνα της πλήξης έρχεται όταν βαριέσαι και πηγαίνεις κάθε τρεις και λίγο στο ψυγείο. Ενώ η πείνα του άγχους έρχεται όταν είσαι αρκετά αγχωμένος και στρεσαρισμένος και σκέφτεσαι ότι αν φας θα χαλαρώσεις και θα ηρεμήσεις. Αν μετά από αυτόν τον διαχωρισμό της συναισθηματικής και της πραγματικής πείνας αντιλαμβάνεσαι ότι η πείνα που νιώθεις τις περισσότερες φορές είναι συναισθηματική, τότε θα σε συμβούλευα να απευθυνθείς σε έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο, ούτως ώστε να σε βοηθήσει εξατομικευμένα. Εννοείται ότι σε κάποιο επόμενο βιντεάκι θα σε βοηθήσω κι εγώ σε γενικότερο πλαίσιο με κάποιους τρόπους να διαχειρίζεσαι καλύτερα τη συναισθηματική σου πείνα. Όμως, σαν την εξατομικευμένη συμβουλή δεν υπάρχει. Ελπίζω να σου άρεσε το σημερινό βίντεο και να το βρήκες ενδιαφέρον. Θα ήθελα πολύ να κάνεις like, εγγραφή στο κανάλι και να χτυπήσεις το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που θα ανεβαίνουν. Μαζί θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 3 και μέχρι τότε προσπάθησε να διαχωρίζεις καλύτερα την πραγματική από την συναισθηματική σου πείνα.